Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Αναλυτής. Έως και τις 4.30 θα είμαστε μαζί και σήμερα με θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Μεγάλη σημερινή ημέρα για τον ποντιακό ελληνισμό, 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Λέσχης Ποντίων Καβάλας, τον κύριο Μιχάλη Τσουλφίδη. Καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά. Σημαντική ημέρα η σημερινή για τον ποντιακό ελληνισμό και για τον ελληνισμό θα έλεγα γενικότερα, κύριε πρόεδρε. Ακριβώς, πολύ βαριά ημέρα σήμερα για τον ποντιακό ελληνισμό ιδιαίτερα, αλλά και για όλους τους Έλληνες. Ναι. Είναι ημέρα τιμής και τίποτα άλλο. Και αυτό είναι το νόημα και το μήνυμα το σημερινό, διατρανώνοντάς το, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των 353.000 ανθρώπων που χαθήκαν άδικα εκεί στις αλυσμόνητες πατρίδες μας. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θα υπάρξουν έτσι εκδηλώσεις από τη δική σας πλευρά για την τιμή όλων αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Είναι χρέος μας. Ναι. Είναι χρέος μας να τιμούμε τους ανθρώπους κάθε χρόνο αυτούς, άσχετα αν η πολιτεία δεν μπορεί φέτος λόγω των καταστάσεων να είναι παρούσα, να είναι παρόν. Εμείς ήδη είμαστε τώρα σε μια σύσκεψη εδώ στον Περιφερειάρχη. Ήρθε τελικά εντολή από κάτω, 24 του μηνός θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση για τους ανθρώπους αυτούς που δώσανε τη ζωή τους για τα ιδανικά τους, για τα πιστεύω τους. Ωραία. Λυτές δηλαδή οι εκδηλώσεις λόγω του κορονοϊού φέτος. Εννοείται. Εννοείται. Πέρα από αυτά όμως είναι μια βαριά μέρα, τα συναισθήματα είναι ποικίλα. Όποιος έχει γνωρίσει την ιστορία, έχει διαβάσει για την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, δεν νομίζω ότι μπορεί με λόγια να αποτυπώσει όλο αυτό το οποίο έχει γίνει εκεί. Ναι. Θα αδικήσουμε σε κάθε περίπτωση το ύφος όλες αυτές τις παρουσίες. Ένα μήνυμα έτσι στους φίλους πόντιους που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, ποιο είναι που θέλετε να στείλετε κύριε πρόεδρε? Η ανευλογία να έχουμε και να μην ξεχνούμε τους ανθρώπους αυτούς που δώσανε τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ, αυτοί οι οποίοι θα τους μνημονεύουμε και θα τους μνημονεύουμε μέχρι να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Να είμαστε γεροί και όλοι μαζί να διατρανώνουμε αυτό το αίτημα και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο πλέον. Ναι. Και κινούμεθα σωστά προς αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια, ένα κακό από όλα αυτά ήταν στα τόσα χρόνια το ότι έχει διαχωριστεί η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, έχει της Μικράς Ασίας, ενώ θα έπρεπε να είναι γενοκτονία του προσφυγικού ελληνισμού εξ Ανατολής. Χαθήκανε πολλές χιλιάδες Έλληνες, γύρω στο 1 εκατομμύριο από ό,τι ξέρω, στο σύνολο 1,5, κάποιοι άλλοι συγγραφείς γράφουν. Στη μνήμη λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων πρέπει να διατρανώσουμε αυτό το αίτημα. Ιστορικά θεωρείτε ότι έχει καταγραφεί όλο αυτό το δράμα που βίωσε ο ποντιακός ελληνισμός ή υπάρχουν ακόμη σκοτεινά έτσι σημεία που δεν γνωρίζουμε? Υπάρχουν ακόμα σκοτεινά σημεία. Να ξέρετε, κάθε φορά διαβάζει και κάτι καινούριο. Ναι. Διαβάζει κάτι καινούριο και δεν είναι μια απλή ιστορία που την αφηγείται ένα συγγραφέα και τη γράφει. Είναι μαρτυρίες. Όλες αυτές είναι μαρτυρίες. Να φανταστείτε, εκεί ακόμα το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο, κρυφό μεν, αλλά έντονο. Ναι. Έτσι, υπάρχουν κρυφοχριστιανοί, υπάρχουν εκκλησίες κάτω από τα σπίτια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλάξει τη θρησκεία τους, έχουν αλλάξει τη γλώσσα τους, έχουν αλλάξει την κουλτούρα τους γενικότερα, αλλά στο βάθος, αν θα πας και σε γνωρίσουν και έρθουν κοντά σου, θα σου πούνε εμείς Γιουνάν είμαστε. Καταλάβατε, το λένε με τα ύφορα, με τα σταυρουδάκια από κάτω. Πολύ συγκινητικό αυτό που λέτε κύριε πρόεδρε. Πάρα πολύ συγκινητικό είναι και να φανταστείτε με τις πορείες του λευκού θανάτου που γίνανε. Κάποιοι δεν ήταν όλοι οι Τούρκοι. Ναι. Και οι Τσέτες ήταν όλοι, αλλά οι Τούρκοι δεν ήταν όλοι αυτούς τους οποίους εμείς σήμερα αναδεικνύουμε. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν με τους δικούς μας ανθρώπους. Υπήρχαν άνθρωποι, οι τουρκικές οικογένειες, οι οποίες υιοθετήσανε μικρά παιδιά. Ναι. Υιοθετήσανε μικρά παιδιά, μεγαλώσανε τα παιδιά και αυτά τα παιδιά είναι οι Έλληνες που είναι τώρα εκεί. Και μέσα από τις πορείες του λευκού θανάτου που γίνανε, που ξέρετε πώς γίνανε,
ενώ χωρίσανε πρόσωπα, παιδιά, μικρά, ξανασυναντηθήκανε μετά από πολλά χρόνια και γίνανε κάποιοι γάμοι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή νικάει τη λύπη, νίκησε τη λύπη και συνεχίζει και στέκεται όρθια. Έχετε επισκεφθεί, να φανταστώ έτσι, τους τόπους των ποντίων τα σημεία. Θα ήμουν ειλικρινής μαζί, λόγω επαγγελματικών, πολύ επαγγελματικών, βαριών επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν πήγα. Αλλά σίγουρα τώρα που βγαίνω σιγά σιγά από τον ενεργό δράση μου, θα επισκεφτώ κατά κόρον. Ναι. Σίγουρα θα έχετε ακούσει και διάφορες έτσι ιστορίες και από μεγαλύτερους, πώς βίωσαν όλο αυτό το... Κοιτάξτε να δείτε, εγώ γνώρισα τους ανθρώπους της πρώτης γενιάς. Οι άνθρωποι της πρώτης γενιάς εδώ, τον πρώτο μέλημά τους, η προτεραιότητά τους ήταν να βρουν δουλειές, να μπορέσουν να βγάλουν την καθημερινότητά τους. Η δεύτερη γενιά αυτών των ανθρώπων άρχισε σιγά σιγά να καταγράφει την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα όλων αυτών των ανθρώπων, για να μπορούμε σήμερα εμείς να τα υιοθετούμε, να τα προβάλλουμε, να τα αναδεικνύουμε και να μεταλαμβαδεύουμε όλες αυτές τις αρχές που είχαν και τις αξίες αυτοί ως άνθρωποι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και ελπίζουμε να υπάρξουν έτσι οι ανάλογες εκδηλώσεις τιμής όπως αρμόζει στον ποντιακό ελληνισμό. Θα κάνουμε λιτές εκδηλώσεις φέτος, αλλά πάντοτε με σεβασμό στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Και εσείς. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο σημείο αυτό έτσι να δούμε ένα πολύ μικρό, σύντομο αφιέρωμα στην 19η Μαΐου, ημέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ημέρα που θα πρέπει να θυμούνται και να γνωρίζουν καλά και οι πόντιοι και ο ελληνισμός γενικότερα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της Εθνίσκουσας Αυτοκρατορίας. Οι νεότουρκοι, με αρχηγό τον Μουσταφά Κεμάλ, κατηγορούσαν τον Σουλτάνο για απόλυτη μοναρχία και τυραννία. Όμως και οι ίδιοι, αντί να εφαρμόσουν τις διακηρύξεις για ισότητα, ελευθερία, δικαιοσύνη και αδελφοσύνη, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα εθνικό κράτος, κυνηγούν τους Ποντίους και τους Μικρασιάτες. Πολλοί νοστάλγησαν ακόμα και την απολυταρχία του Σουλτάνου. Οι δύο μάλιστα συνεχόμενες νίκες των Ελλήνων στους Βαλκανικούς πολέμους οδήγησαν την Τουρκία σε βαρβαρότητες. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να αντιδράσει και να δείξει ότι βρίσκεται υπό διωγμό, έκλεισε τις εκκλησίες. Από την άλλη, το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα και τον εθνικό διχασμό, δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο με την Τουρκία. Το 1914, με την έναρξη του πολέμου, κηρύχθηκε από την Τουρκία Γενική Επιστράτευση, βάσει της οποίας όλοι οι άνδρες από 19 έως 45 χρόνων έπρεπε να υπηρετήσουν στον Οθωμανικό στρατό στα τάγματα εργασίας Αμελέτα Μπουρού. Εκεί δούλευαν σε λατομία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες, ενώ παράλληλα υποχρεώνονταν σε μακρές οδηπορίες προς τα βάθη της Ασίας. Οι περισσότεροι πέθαναν λόγω των συνθήκων. Ελάχιστοι γύρισαν πίσω και αυτοί σακατεμένοι. Το 1914 ξεκινάει και η πρώτη φάση των διωγμών με λαιλασίες, σφαγές και βιασμούς. Οι Πόντιοι, για να προστατεύσουν τις περιουσίες, τις γυναίκες και τα παιδιά τους, δημιουργούν αντάρτικο, αντίστοιχο με αυτό του 1821. Στην ακμή τους, οι αντάρτες έφτασαν τους 18.000. Όσοι έμεναν πίσω στις κατοικημένες περιοχές, δέχονταν πολλά βασανιστήρια για να αποκαλύψουν που κρύβονταν οι αντάρτες. Τα θύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα αν δεν υπήρχε το επικό και ακατάβλητο αυτό ποντιακό αντάρτικο. Η απάντηση στο ποντιακό αντάρτικο ήταν βιαιότητες, σφαγές και λαιλασίες. Ο Κεμάλ ίδρυσε άτακτα σώματα, τους τσέτες, από εγκληματίες και φυλακισμένους, τα οποία με τον Τοπάλος Μαν επικεφαλής έσφαζαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν. Έχουμε περιπτώσεις που παιδιά σκοτώθηκαν μακριά στις βουνοκροφές και στις χαράδρες και παρέμειναν άταφα και ανώνυμα. Σε αυτά τα παιδιά αναφέρεται το τραγούδι «I Dance».
Ay, ten tempara petanen. Ay, ten tempara petanen. Sila sa epuranea uyamanama. Η δεύτερη φάση της γενοκτονίας ξεκινά στις 19 Μαΐου του 1919, τέσσερις μέρες μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Την ημέρα αυτή αποβιβάζεται στο λιμάνι της Αμσούντας ο Μουσταφά Κεμάλ με το πλοίο Μπαντίρμα, έχοντας μαζί του 20 συντρόφους του. Σκοπός τους είναι η οργάνωση του τουρκικού στρατού και το ξεσήκωμα των μουσουλμάνων υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εναντίον των χριστιανών. Η συνεργασία του Κεμάλ με τον Τοπάλ Οσμάν, έναν διαβόητο κακοποιό γνωστό στην περιοχή ως Ιένα του Πόντου, που είχε πολεμήσει κατά των Ελλήνων στους Βαλκανικούς πολέμους και τους μισούσε θανάσιμα, είχε καταστροφικές συνέπειες για τους Ποντίους. Οι Τούρκοι ανάγκασαν τον άμαχο πληθυσμό, ανεξαρτήτως ηλικίας, στις λεγόμενες λευκές πορείες ή πορείες θανάτου. Κυριολεκτικά ήταν πορείες χωρίς προορισμό, μία ύπουλη και σιωπηλή μέθοδος εξόντωσης ώστε να γλιτώσουν τη διεθνή κατακραυγή που θα ερχόταν με μία σφαγή, καθώς επισήμως δεν υπήρξαν εκτελέσεις. Στη διαδρομή επιτρέπονταν να πάρει ο καθένας τους μονάχα ένα αντικείμενο. Είναι εντυπωσιακό πως οι Πόντιοι κατά κύριο λόγο δεν επέλεγαν να πάρουν χρήματα ή χρυσαφικά, αλλά μία εικόνα της Παναγίας ή ένα σταυρουδάκι. Οι πορείες ξεκινούσαν χειμώνα και δεν είχαν στάσει σε περιοχές με φαγητό ή νερό. Πολλοί ήταν αυτοί που πέθαιναν καθοδόν. Όσοι πέθαιναν, έμεναν άταφοι και τους έτρωγαν τα αγρίμια. Δεν περπατούσαν για να φτάσουν κάπου. Περπατούσαν για να πεθάνουν από τις κακουχίες, την παγωνιά, την πείνα, τον εξευτελισμό. Δεν υπήρχε τέρμα. Το ταξίδι τελείωνε με τον θάνατο. Και αν κάποιοι κατάφεραν να φτάσουν κάπου, τα μαρτύρια συνεχίζονταν. Όλες αυτές τις πορείες τις επιτηρούσαν οι τσανταρμάδες, δηλαδή Τούρκοι ένστολοι, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία διέπραταν βιασμούς. Η μέθοδος αυτή εξόντωσης των Ποντίων, στην οποία δόθηκε η ονομασία «Ένα Auschwitz εν ροή», δεν ήταν έμπνευση των Τούρκων, αλλά των Γερμανών Ρούντολφ Ες και Ρούντολφ Χόβ. Στον τελικό απολογισμό, τα θύματα από τη γενοκτονία έφτασαν τις 353.000. Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Με τις γνώσεις και το έργο τους, συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρεια Ελλάδα. Η άφιξη στην Ελλάδα δεν σήμαινε τέλος των δεινών. Οι Έλληνες από μορφωσιά αντιμετώπιζαν τους Πόντιους σαν ξένους. Τους έδιναν πάντα τις χειρότερες περιοχές και οι μπακάλιδες τους έδιναν πάντα τα σάπια ή άχρηστα προϊόντα, κάνοντας τη ζωή τους ακόμα πιο δύσκολη. Οι πρώτες γενιές που έφτασαν στην Ελλάδα αγωνίστηκαν σκληρά για τα δίκαιά τους και κατάφεραν ώστε οι απόγονοί τους να ζουν με αξιοπρέπεια. Μάλιστα, στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η 19η Μαΐου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Σήμερα η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι υπήρξε γενοκτονία και αποδίδει τους θανάτους σε απώλειες πολέμου, σε λοιμό και σε ασθένειες, ενώ υποστηρίζουν ότι ο μανιακός φαγέας το Πάλ Οσμάν ήταν κουρδικής καταγωγής για να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Οι περισσότεροι Τούρκοι βρίσκονται σε μερική ή πλήρη άγνοια σχετικά με αυτά τα γεγονότα. Ωστόσο, Τούρκοι ιστορικοί έχουν δημοσίως χαρακτηρίσει τα γεγονότα ως γενοκτονία. Μετά όμως από αυτές τις δηλώσεις τους δεν μπορούν να παραμείνουν στην Τουρκία. Οι Πόντιοι που ζουν σήμερα απανταχού στον κόσμο ζητούν μόνο ένα πράγμα από την Τουρκία. Να ζητήσει συγγνώμη και να αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το θέμα και θα καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο τον ερευνητή τοπικής ιστορίας, τον κύριο Κώστα Παπακοσμά. Καλησπέρα, κύριε Παπακοσμά. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, κυρία Χατζηθεοδόρου. Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και διαζώσεις. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Λοιπόν, από κοντά, θα μείνω έτσι στο τελευταίο σημείο του βίντεο που παρακολουθήσαμε, ότι μέχρι και σήμερα η Τουρκία
δεν μπαίνει στη διαδικασία να αναγνωρίσει αυτήν την γενοκτονία και πολλοί Τούρκοι δεν γνωρίζουν καν τι συνέβη τότε. Πραγματικά πιάνετε την ουσία, την επιτομή αυτής της πολύ όμορφης αναδρομής που παρακολουθήσαμε και παρακολούθησαν και οι τηλεθεατές όσο αφορά την μέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από το τουρκικό κράτος το 1919 μέχρι το 1922. Αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι οι σύγχρονοι Τούρκοι δεν παραδέχονται τα λάθη των προγόνων τους. Δεν παραδέχονται ότι τα χρόνια εκείνα, τις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι πρόγονοί τους προέβησαν σε αυτές τις απάνθρωπες πράξεις. Και δεν είναι μόνο η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι η γενοκτονία των Αρμενίων, είναι η γενοκτονία των Ασσυρίων, είναι η γενοκτονία κάθε μειονότητας που διαβιούσε στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι και η επιμονή σήμερα των ανθρώπων που οι πρόγονοί τους κατάγονταν από τον Πόντο. Η μη αναγνώριση των πράξεων εκείνων, των πράξεων που στήχησαν τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η λέξη άσβεστη μνήμη ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που βιώνουν όλοι κάθε χρόνο, όχι μόνο τέτοια μέρα, την 19η Μαΐου, αλλά κάθε μέρα, κάθε ώρα, όταν θυμούνται τον απάνθρωπο θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσει κάποιος την προσοχή του. Σίγουρα, κανείς δεν επιζητεί την εκδίκηση. Κανείς δεν επιζητεί την επιστροφή, αν θέλετε, με τον οποιονδήποτε βίαιο τρόπο στα πατρώα εδάφη. Επιζητεί όμως μια συγνώμη από τους απογόνους, από αυτούς τους ανθρώπους που οι πρόγονοί τους προέβησαν σε αυτές τις απάνθρωπες πράξεις. Κάτι που έκαναν σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλοι λαοί. Θυμίζω τους Γερμανούς, θυμίζω τους ανθρώπους αυτούς, γιατί η γενοκτονία ήταν και των Εβραίων την περίοδο 1940-1944. Αυτό σήμερα δεν το κάνει η Τουρκία και αυτό είναι και το πρόβλημα. Ναι, και υπάρχουν βέβαια και πόντοι οι οποίοι έχουν μείνει σε αυτούς τους τόπους. Άλλοι έχουν μεταφερθεί εδώ ακόμη και στην περιοχή μας. Άλλοι έχουν μετακινηθεί και στην Ρωσία. Σωστά τα λέω, κύριε Παπακοσμά? Το δράμα του ποντιαλικού ελληνισμού ξεκινά από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Γιατί ο διωγμός δεν ήταν μόνο στην περίοδο 1919-1922, όπου είχαμε πλέον και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού ήρθε στην γη της Ελλάδας το 1922 βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, στο πλαίσιο της ανταλλαγής χριστιανικών και μουσουλμανικών πληθυσμών. Οι πόντιοι δέχτηκαν το πετσί του ξεριζωμού από τα πατρώα εδάφη από την αρχή του προηγούμενου αιώνα. Σε κάθε φάση ή διαμάχη της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με το Ελληνικό Βασίλειο, αυτοί που την πλήρωναν ήταν οι ελληνικής καταγωγής πολίτες χριστιανοί στο θρήσκευμα που διαβιούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι για πολλές φορές βρίσκονταν πρόσφυγες κυνηγημένοι σε άλλα μέρη εκτός της γης όπου είχαν γεννηθεί. Γι' αυτό λοιπόν είχαν βρεθεί και στην Ρωσία, είχαν βρεθεί πρώτες και άλλες γενιές ποντίων και στα εδάφη της Ελλάδος. Και πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί μέσα στις πρώτες εκείνες δύσκολες δεκαετίες έφευγαν, περνούσαν κάποια χρόνια, υπήρξε μια ηρεμία ή μια φαινομενική ηρεμία και γύριζαν πίσω. Τελικά όμως έμελε να μην ξαναγυρίσουν ποτέ πίσω μετά τα θλιβερά γεγονότα και τις θλιβερές και απάνθρωπες πράξεις που συνέβησαν από το 1919 μέχρι το 1922. Οι εικόνες που είδαμε και η πολύ όμορφη αφήγηση μας περιέγραψαν τις μαρτυρικές εκείνες μέρες. Ίσως αυτό που θα πρέπει να πούμε εμείς σήμερα εδώ είναι η δύναμη ψυχής που είχαν όλοι αυτοί που σώθηκαν, όλοι αυτοί που έφυγαν κυνηγημένοι, όλοι αυτοί που άφησαν πίσω αίμα, όλοι αυτοί που άφησαν πίσω τα οστά των προγόνων τους, ήρθαν στην μητέρα Ελλάδα και ξεκίνησαν τη ζωή τους από το μηδέν. Και εδώ σε αυτούς τους ανθρώπους, σε εκείνη τη γενιά που ήρθε στην Ελλάδα, οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν θέλετε, υποκλίνουμε ευλαβικά το γόνι απέναντι στις προσπάθειες των ανθρώπων εκείνων, γιατί δεν ανέστησαν μόνο τις δικές τους οικογένειες ξανά. Η δυναμική τους παρουσία ήταν μια παρουσία πνοής για μια χυμάζουσα Ελλάδα που έβγαινε από μια καταστροφή, την μικρασιατική καταστροφή,
με πολλά προβλήματα και με πολλές εμφύλιες διαμάχες. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω εγώ, ιστορικά γνωρίζουμε, έχουμε όλα τα στοιχεία για εκείνη την ημέρα, τι συνέβη ή ακόμα υπάρχουν σκοτεινά σημεία της ιστορίας που ερευνώνται? Οι υπόντιοι απόγονοι των ανθρώπων εκείνων μπορεί να μην κατέγραψαν με τα μέσα που διαθέτουμε εμείς σήμερα τα γεγονότα. Το έκαναν όμως χαράσοντας βαθιά στη μνήμη τους, ναι, όλα όσα συνέβησαν. Ή την μαρτυρική επαιτειακή ημέρα της 19ης Μαΐου του 1919, της απόβασης των Τούρκων στη Σαμψούντα. Αλλά και όλα όσα βίωσαν οι ίδιοι της πρώτης γενιάς, αλλά και όσα μετέφεραν στα παιδιά τους τα επόμενα χρόνια. Τις γνωστές πορείες θανάτου, τα λεγόμενα τάγματα αμελέτα μπουρού, τις βιοπραγίες, τις καταστροφές, την διέλυση της οικογένειας, αν θέλετε όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια γενοκτονία. Και αυτό όταν ήρθαν στην Ελλάδα και σε τμήματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που βρέθηκαν πάρα πολλοί Έλληνες του Πόντου, το πρώτο μήλυμά τους ήταν να τα καταγράψουν. Γι' αυτό λοιπόν σώζονται και πολλές μαρτυρίες, αλλά και πάρα πολλά έντυπα κείμενα από τις βιοπραγίες και τις βιαιότητες των εποχών εκείνων, 1919-1922. Mm-hmm. Άσβεστοι μάρτυρες είναι και όποια κοιμήλια κατάφεραν να φέρουν, να διασώσουν από την λέλαπα της καταστροφής. Γι' αυτό λοιπόν στα κοιμήλια εκείνα, στα θρησκευτικά κυρίως κοιμήλια, είναι η μνήμη, είναι η άσβεστη μνήμη και η φλόγα της μνήμης, της επιστροφής, αλλά και της ζωής που διαβίωσαν οι Πόντιοι τα επόμενα χρόνια στη μητέρα πατρίδα. Μάλιστα. Τώρα εδώ στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, οι Πόντιοι από ποιες περιοχές έχουν έρθει, από ποια σημεία? Θα πρέπει να αναφέρουμε, κυρία Χατζηθεοδόρου, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ποντιακού ελληνισμού με τα πλοία της φυγής, τα οποία έφευγαν και από τα λιμάνια του Πόντου αλλά και από την Κωνσταντινούπολη, έφταναν στα λιμάνια της Ελλάδας. Ναι. Κύριο λιμάνι προορισμού ήταν ο Πειραιάς, όπως κύριο λιμάνι προορισμού ήταν η Θεσσαλονίκη, κύριο λιμάνι προορισμού ήταν η Καβάλα, ήταν ο Βόλος. Έτσι λοιπόν συναντούμε σήμερα μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες απογόνων των ανθρώπων εκείνων όταν είχαν φτάσει σε αυτά τα εδάφη. Και στη συνέχεια, τα επόμενα χρόνια, και αν θέλετε με την πρώτη παρουσία τους εδώ, επιλέγει η μεταφορά τους και η διαμονή τους σε άλλα εδάφη, κυρίως τα εδάφη εκείνα που άφησαν οι μουσουλμάνοι που διέμεναν στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν τα επόμενα χρόνια μετά το 1922, μετά το 1923, έχουμε τους Πόντιους να βρίσκονται κατά πλειοψηφία στα εδάφη της Δράμας, μεγάλες ομάδες στα χωριά της Ξάνθης, της Κομωτινής, όπως και στα χωριά των Σερών, φυσικά στη Θεσσαλονίκη, φυσικά στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας, στο Βόλο, λιγότεροι στα μέρη της Πελοποννήσου, ακόμα λιγότεροι στα νησιά. Και το λέω αυτό γιατί μελετώντας κανείς την ιστορία, διαπιστώνει και τα προβλήματα που συνάντησαν οι κυνηγημένοι από τον Πόντο Έλληνες όταν βρέθηκαν και στα εδάφη της Ελλάδας. Ναι. Δεν ήταν, κυρία Χατζηθεοδόρου, ρόδινη η παραμονή τους τα πρώτα χρόνια. Πολύ για τους ντόπιους ήταν οι ξενομερίτες. Ναι. Για τους ντόπιους ήταν οι τουρκόσποροι. Αυτό. Εμείς όλοι που είμαστε, ή τουλάχιστον κάποιοι που είμαστε απόγονοι προσφύγων, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ναι. Όχι στην λογική της ενθύμησης που θα δημιουργεί οποιαδήποτε έτσι τριβή με τους ντόπιους. Άραστε, σήμερα δεν υπάρχουν ντόπιοι. Το λέω δύο φορές την έκφραση, ναι, στην καταγωγή. Όλοι υπάρχει αυτή η πρόσμιξη, η ανάμιξη, όπως θέλετε. Πείτε το, δεν υπάρχει οικογένεια και κατάσταση, που να μην έχει ένα συγγενικό πρόσωπο, ναι, που η καταγωγή να είναι από τις πατρίδες της Ανατολής. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε και το κουράγιο και τη δύναμη που είχαν οι άνθρωποι εκείνοι να ριζώσουν σε αυτά τα εδάφη. Ναι. Πρόσφορο έδαφος βρέθηκε, ναι, και τελειώνω στην απάντηση της ερώτησής σας, στα εδάφη της Μακεδονίας, στα εδάφη, ναι, της Θράκης. Αν θέλετε, η φιλοξενία, αν θέλετε, ο τόπος αυτός έμοιαζε λίγο περισσότερο με τις πατρίδες, ήταν ένα στοιχείο που τους έκανε να ριζώσουν εδώ. Και ρίζωσαν εδώ και για έναν ακόμα πολύ σημαντικό λόγο, γιατί υπήρχε εργασία. Υπήρχαν τα καπνομάγαζα, είτε στη Ξάνθη, είτε στη Καβάλα, είτε στη, ναι, Δράμα. Υπήρχαν τα χωράφια, οι καπνοκαλλιέργειες.
Έτσι λοιπόν είχαν και ένα αντικείμενο εργασίας και διαβίωσης. Mm-hmm. Βέβαια, αξιοθαύμαστο είναι από την άλλη ότι έχουν τηρηθεί τα ήθη και έθιμα και η γλώσσα των ποντίων, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ήταν, θα λέγαμε, η παρακαταθήκη, ήταν, θα λέγαμε, αυτό που λένε πολλοί από τους ποντίους, ότι όταν βλέπαν το φως του ήλιου το πρωί, σκεφτόταν την πατρίδα τους, σκεφτόταν τους ανθρώπους που άφησαν πίσω και αυτό τους έδινε δύναμη και κουράγιο. Yeah. Έτσι λοιπόν το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να μεταλαμπαδεύσουν τη γλώσσα τους, τα έθιμά τους, τα ήθη τους, τα φαγητά τους, τις γεύσεις, το χορό, το τραγούδι, τη μουσική στις επόμενες γενιές. Ήταν πρωταρχική σημασίας και είναι, θέλω να πω, το ότι ένας πόντιος γονείος πρέπει να μεταφέρει όλα αυτά τα βιώματα στους απογόνους. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουμε και αυτούς τους συλλόγους, έχουμε όλη αυτή την δράση την πολιτιστική και η μνήμη είναι άσβεστη. Και θα έλεγα έτσι και σε ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι δεν κινδυνεύουν να χαθούν τα ήθη και τα έθιμά μας. Όσο θα υπάρχουν οι απόγονοι των προσφύγων της Ανατολής, τόσο η Ελλάδα θα είναι και δυνατότερη και καλύτερη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή και βεβαίως ετοιμάζετε κι εσείς μια πολύ σπουδαία εκπομπή η οποία θα μεταδοθεί την Πέμπτη στις 11.30 το βράδυ εδώ από το Ένα Channel. Τι θα δούμε? Στο πλαίσιο της γνωστής εκπομπής του Ένα Channel Ιστορικά Γεγονότα θα υπάρχει ένα αφιέρωμα στην ημέρα μνήμης, ένα αφιέρωμα στους ποντίους την ημέρα της γενοκτονίας με αναφορά στο χθες, με αναφορά στους πόντιους που ρίζωσαν στην Ελλάδα, με αναφορά στο σήμερα και θα έλεγα ότι μέσα από την εκπομπή θα ξεδιπλώσουμε όλες τις ιστορικές πτυχές της γενοκτονίας των ποντίων αλλά και όλη τη δράση του σήμερα μέσα από τα λεγόμενα του κυρίαρχου σωματείου των ποντίων που υπάρχει εδώ στην Καβάλα όπως υπάρχουν και στα υπόλοιπα μέρη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο, της Λέσχης Ποντίων όπου καταγράφεται η δράση και η συνέχιση της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε βεβαίως και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Αναλυτής. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Σάβα Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα και από σας ένα σχόλιο για την σημερινή ημέρα, 19η Μαΐου. Ημέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό. Ναι, νομίζω ότι είναι χρέος τιμή σε όλους να θεωρούμε ως στόχο μας την παγκόσμια αναγνώριση της γενοκτονίας ως μια απαιχθής πράξη η οποία έχει καταγραφεί στην ιστορία και μέσα από την προσπάθεια αυτής της δικαίωσης των 353.000 αδικοχαμένων ανθρώπων που έχασαν την πατρογονική τους αιστεία και φυσικά τη ζωή τους σε ριζόκα δε πολλές χιλιάδες ακόμη περισσότεροι, αποτελεί ένα εθνικό χρέος και ένα χρέος προσωπικά πρωτίστως των ποντίων και δευτερευόντως όλων των υπολείπων που έχουν εθνική συνείδηση. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα μνήμης που καθιερώθηκε μετά από πάρα πολλές προσπάθειες και πιέσεις και συνεχίζεται η προσπάθεια ώστε η διεθνή της παγκόσμια αναγνώριση να φέρει και μια τελική δικαίωση αποτελεί έναν ύψιστο στόχο τιμής όλων ημών αλλά και περισσότερο βέβαια όλων των εκποντίων ποντιακής καταγωγής που νομίζω ότι όλη αυτή η υπόθεση για εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε λίγο στα του Δήμου σας, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχουν προετοιμασίες και στο Δήμο σας για την τουριστική σεζόν. Αναμένουμε και τόσο λίγο και την επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σίγουρα με τις
δοθήσεις οδηγίες μέχρι στιγμής και την αναμενόμενη, την αναμενόμενη τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου για τη φετινή χρονιά το προσχέδιο δείχνει, θα δούμε τι θα ψηφιστεί πολύ σύντομα, ως τελικό κείμενο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η προσπάθεια που γίνεται με πολύ συνοπτικές διαδικασίες να δίδεται διέξοδος, δηλαδή η δυνατότητα να μπορέσουν να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα, ναι, και φυσικά να δοθεί ο χώρος όπου είναι δυνατόν, ώστε να μπορούν να τηρούνται και τα μέτρα, αλλά παράλληλα και οι επιχειρήσεις εστίασης να έχουν την δυνατότητα να ελπίζουν ότι θα λειτουργήσουν και μέσα στα πλαίσια αυτά θα μπορούν να έχουν και ένα σχετικό, θα έλεγα, θετικό αποτέλεσμα οικονομικό. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, ναι, η νέα τάξη πραγμάτων, τα νέα δεδομένα έχουν περιορίσει σημαντικά το εισόδημα αυτής της κατηγορίας και φυσικά η προσπάθεια από τη δική μας μεριά θα είναι το να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται καλύτερα οι επαγγελματίες του είδους και όχι μόνο φυσικά, ναι, δημιουργώντας προϋποθέσεις. Εμείς για παράδειγμα τώρα με βρίσκεται σε μια αυτοψία ώστε να δούμε πού μπορούμε να επεκταθούμε, πού μπορούμε να περιορίσουμε την κίνηση των οχημάτων, ότως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε ένα πρώτο βαθμό, σε λίγο μεγαλύτερο χώρο, ότως ώστε να καλύπτουν τις νέες οδηγίες, τα 6 άτομα ανά τραπέζι, αλλά ναι, τα 2 μέτρα περίπου, 1,70 από τραπέζι σε τραπέζι, ότως ώστε να έχουμε την δυνατότητα να επιτρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να ανακτήσουν, ναι, μέρος από χαμένο θα τους διευκολύνετε κι εσείς, κύριε Δήμαρχε, αν μπορούν να αναπτύξουν κάποια τραπεζοκαθίσματα έτσι παραπάνω σε κάποιους χώρους, όπου επιτρέπετε βεβαίως, κύριε Δήμαρχε. Όπου το επιτρέπουν οι κατατάσεις και οι συνθήκες, γιατί, ναι, παράλληλα θα πρέπει να κοιτάμε τους πεζούς, θα πρέπει να κοιτάμε την κυκλοφορία, όλα αυτά στο βαθμό που επιτρέπεται, χωρίς να δημιουργούν δυσχέρεια ή εμπάσχετώσει πρόβλημα σε κάποιο άλλο κλάδο ή εμπάσχετώσει γενικότερα στους δημότες. Νομίζω ότι υπάρχουν η δική μας περίπτωση λύσεις αρκετές, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα, θα δώσουν τη δυνατότητα να ελπίζουν οι καταστηματάρχες στην χωρητικότητα σε ένα βαθμό πλησίων αυτής που υπήρχε πριν τον κορονοϊό. Αλλά το ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι κατά πόσο θα υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, ναι, όλων ημών, τους οποίους οι επαγγελματίες του κλάδου αυτού απευθύνονται, προκειμένου να λειτουργήσουν αυτά τα καταστήματα. Αν δούμε λοιπόν η μέχρι στιγμής κατάσταση πώς αποτυπώνεται, τα μέτρα που έχουν πάρει οι χώρες όπως η Βουλγαρία για παράδειγμα, καθώς εδώ, ναι, ο τουρισμός είχε στην πρώτη του προτίμηση, βρισκόταν οι Βούλγαροι επισκέπτες και τουρίστες. Εάν λοιπόν αυτά τα μέτρα που ανακοινώνει η Βουλγαρία ότι θα ισχύουν δείχνουν ένα σκεπτικισμό, ήδη η Βουλγαρία σκοπεύει να ανοίξει τα σύνορα προς το τέλος του μήνα. Μάλιστα. Και κατόπιν βέβαια έχει ανακοινωθεί, δεν ξέρω αν θα είναι σε ισχύ, ναι, ότι όσοι θα έρθουν για διακοπές, παρότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ χαμηλά το δίκτυο με τα κρούσματα, θα πρέπει μετά να μπουν σε καραντίνα 14 μέρες. Όλα αυτά είναι αντίμετρα στην επισκεψιμότητα που μπορεί να υπάρχει. Εγώ βέβαια αισιοδοξώ, ναι, γύρω με αυτό, ότι επειδή όλη αυτή η κίνηση γίνεται μέσω του, γίνεται ο δικός, νομίζω, ναι, ότι ασχέτως των όποιων δεσμεύσεων επιβάλλονται,
θα υπάρξει τουριστικό ρεύμα στη δική μας περιοχή τουλάχιστον. Και αν δω και στο Δήμο σας, εσείς, κύριε Δήμαρχε, έχετε μεγάλο τουριστικό ρεύμα από την γειτονική Βουλγαρία, από όσο γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, η Κεραμωτή είναι ένας τουριστικός προορισμός από τη Βουλγαρία. Ναι. Χτίζονται αυτή τη στιγμή περίπου 10 νέες μονάδες, μπορεί να μην είναι τεράστιες μεγάλες, αλλά είναι μονάδες οι οποίες και αυτές θα προσφέρουν ένα νέο σημαντικό αριθμό φιλοξενίας. Άρα, επί της ουσίας, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ζήτηση και ένα τουριστικό ρεύμα, το οποίο μπορεί να διακόπηκε από τον κορονοϊό. Σίγουρα όμως, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, αισιοδοξούμε ότι και παρότι τις, από τις δεσμεύσεις, οι οποίες λειτουργούν ώστε να αποτρέψουν την επίσκεψη στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα έχουμε ρεύμα τουριστικό. Το ζήτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα, σε ποια επίπεδα θα περιοριστεί η εξάπλωση και τα κρούσματα. Και πιστεύω ότι αν αυτό με κάποιο τρόπο τηρηθεί σε χαμηλά όρια, θα έχουμε μια ικανοποιητική χρονιά, γιατί καλή με την έννοια του παρελθόντος δεν μπορεί να είναι. Σίγουρα όμως θα είναι μια ικανοποιητική σε σχέση με το τίποτε που υπήρχε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επειδή εμείς εδώ νομίζω ο Δήμος έκανε μέχρι τώρα ό,τι έπρεπε και θα κάνει και στο μέλλον για να στηρίξει τις υπηρεσίες αυτές και τις επιχειρήσεις όλες αυτές και του τουρισμού και της εστίασης, θεωρώ ότι πρέπει να αισιοδοξούμε στη δική μας περίπτωση. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και κάποια έτσι ιδιαίτερη πρόβλεψη όσον αφορά την λειτουργία των, των beach bar, των παραλιακών εκεί στην Κεραμωτή, διότι και εκεί θα υπάρχουν περιορισμοί, κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, τώρα εμείς στην προκειμένη περίπτωση εδώ έχουμε εν λειτουργία 2 beach bar, τα οποία μέσα στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων, δηλαδή τα 40 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό, σε αυτή τη φάση, έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους. Από εκεί και πέρα, η νέα οικία που ήρθε μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέες θέσεις, που όμως δυστυχώς, επειδή τα μέτρα, τα 500 μέτρα που δίδονται ως μέγιστο όριο προκειμένου να εγκατασταθούν ομπρέλες θαλάσσης, είναι επί της ουσίας αποτρεπτικά, θα έλεγα. Εμείς θα το επιχειρήσουμε. Βέβαια θα δημοπρατήσουμε αυτό που ο νόμος ορίζει σε 3-4 θέσεις την περιοχή της Κεραμωτής και σε άλλες 2-3 άλλες περιοχές που υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον ή μάλιστα υπάρχει μια επισκεψιμότητα, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Βέβαια, όταν σε 500 τετραγωνικά έχει τη δυνατότητα, σε 500 μέτρα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξεις 20, να φιλοξενήσεις 20 ανθρώπους, που σημαίνει δηλαδή 10 ομπρέλες με 2 ξαπλώσεις κάθε μία, καταλαβαίνεις ότι το αντικείμενο δεν μπορεί να τύχει σοβαρής αντιμετώπισης. Έτσι. Μάλιστα. Θα έπρεπε τώρα εδώ η κοινή υπουργική απόφαση που ήρθε πολύ καθυστερημένα να μπορεί να προβλέπει για τον Αιγαλό και παραλία πάνω του μιλάω τη δυνατότητα ανάπτυξης σε περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή σε 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή 3, όπου επιτρέπεται, με την έννοια ότι όπου υπάρχουν χώροι, εμείς έχουμε πολύ μεγάλους χώρους με φυσικό πλεονέκτημα, την πολύ όμορφη Αμμουδιά που είναι η αμόγλωσσα της Κεραμωτής και συνεχίζεται μέχρι το Δέλτα του Μέστρου, δηλαδή έχουμε μια πολύ μεγάλη έκταση στην οποία θα μπορούσαμε, εν πάση περιπτώσει, να εγκατασταθούν 3-4 επιχειρήσεις με ομπρέλες της απλώστατης και καντίνα, η οποία θα εξυπηρετούσε αρκετά εφόσον είχε τη δυνατότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αυτό που λέει ο νόμος αυτό θα πράξουμε, από εκεί και πέρα εδώ είμαστε για να δούμε κατά πόσο αυτό θα είναι αποτελεσματικό. Τώρα, ουσιαστική έτσι κίνηση στην περιοχή, στην Κεραμωτή, στη Χρυσούπολη και από τον εσωτερικό έτσι τουρισμό, κύριε Δήμαρχε, πότε περιμένετε, την 1η του Ιούνιου?
Κοίταξε, εδώ συνήθως η κίνηση ξεκινούσε νωρίς αρκετά τα τελευταία χρόνια λόγω των Βουλγάρων επισκεπτών. Ναι. Δηλαδή, τον Μάιο, ας πούμε, για παράδειγμα, 1η Μαΐου άνοιγε το κάμπινγκ. Mm. Τώρα το κάμπινγκ δεν έχουμε αυτή τη στιγμή χρονοδιάγραμμα πότε θα επιτραπεί η λειτουργία του. Ναι. Το μόνο διάγραμμα που υπάρχει είναι στις 1 Ιουνίου τα 12 μήνες λειτουργίας ξενοδοχεία, mm-hmm. δηλαδή και όλες οι μονάδες φιλοξενίας σχεδόν στην Κεραμωτή, όχι όλες, υπάρχουν οι περισσότερες, θα πω, δεν μπορούν, εάν είναι δηλωμένες ως εποχικές, να ανοίξουν σε αυτή τη φάση. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι η επόμενη φάση, είναι στις 15 Ιουνίου. Mm-hmm. Και πότε αυτό, κατ' ολοκληρία, θα μεταφερθεί και στη δυνατότητα των κάμπινγκ να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες. Ναι. Εμείς είναι συγκεκριμένο ότι το κάμπινγκ το δικό μας που έχει περίπου 150 θέσεις τροχόσφαιρο και αρκετές θέσεις για επισκέπτες με σκηνή, ναι. Θα μπορεί να βελτιωθεί, να τροποποιηθεί λίγο. Αλλά το ζήτημα είναι κατά πόσο θα επιτραπεί να δοθούν σε λειτουργία ή βάσει τόση σε δυνατότητα να μισθωθούν όλες αυτές τις θέσεις, αν και εφόσον, και ποιο διάστημα θα είναι αυτό. Μάλιστα. Είμαστε σε αναμονή. Εμείς έχουμε περάσει το θέμα, το ζητούμενο που είναι η απασχόληση ή το προσωπικό, το οποίο χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες εκεί, καθαρισμού με εργάτες, μετά να υποστηρίξουμε τυχόν ρεστριψιών, καθαρισμό, φύλακτη κτλ. Όλα αυτά έχουν προγραμματιστεί και έχουν πάρθει αποφάσεις σχετικές, ναι. και θα περιμένουμε τώρα την εξέλιξη από πλευράς κυβερνητικών επιταγών, ώστε να δούμε αν και εφόσον και με ποιες συνθήκες θα μας επιτραπεί να δώσουμε το χώρο αυτό. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Βεβαίως, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και στο Δήμο Νέστου. Να είστε καλά και θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συζητήσουμε με τον κύριο Απόστολο Παυλίδη, είναι πρόεδρος του ΤΕ στην Ανατολική Μακεδονία. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όπως σας προανήγγειλα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, τον κύριο Απόστολο Παυλίδη. Καλησπέρα κύριε Παυλίδη. Καλησπέρα σε εσάς και τους διακάδους. Λοιπόν, είχατε μία τηλεδιάσκεψη για τα Τενάγη, για ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι δεν τελειώνει δυστυχώς ποτέ, κύριε Παυλίδη. Καταρχήν θέλω να μου πείτε τι συζητήσατε σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη και σε δεύτερη φάση να δούμε σε τι σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά τα Τενάγη. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ως τεχνικό επιμελητήριο αποφασίσαμε πως οφείλουμε και πρέπει να ασχοληθούμε αυτό το ζήτημα, το οποίο όπως σωστά επισημαίνεται θα λανίσει και έτσι, κάθε φορά που θα πει κάποιος να το παραδείγουμε. Ακούμε όλοι μας για προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, μελέτες και περνάνε τα χρόνια και στο μεταξύ δεν βλέπουμε να λύνεται αποφασιστικά αυτό το πρόβλημα ή να γίνεται κάτι φαίνεται ότι βελτιώνει αισθητά την κατάσταση. Αποφασίσαμε λοιπόν να συγκροτήσουμε αυτή την ομάδα εργασίας, ναι. η οποία στόχο έχει ακριβώς να διερευνήσει όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, το ιστορικό της περιοχής όλων των ενεργειών και σε συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς φορείς, δηλαδή η ομάδα εργασίας μας είναι ανοιχτή, όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, σε επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επαγγελματίες επιστήμονες που έχουν ειδικότητα που έχει συνάφεια με το αντικείμενο αυτής της ομάδας εργασίας, προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια πρόταση, θέση αν θέλετε, να ξεμπλοκάρει, αν θέλετε, αυτή η διαδικασία και να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε από αυτό το οποίο ακούγεται ότι γίνεται για την περιοχή.
Τα Τενάκη, Φιλίππων, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια περιοχή η οποία είναι υψηλής καλλιεργητικής αξίας, έτσι, υψηλής παραγωγικότητας. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Και ουσιαστικά οι παρεμβάσεις οι οποίες σχεδιάζονται και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στην τωρινή περίοδο, είναι αποσκοπούν σε δύο κατευθυνθεί σε δύο στόχους. Ο ένας είναι να εξασφαλίσουμε την αποστράγγιση των νερών τα οποία μαζεύονται ειδικά τους χειμερινούς μήνες και από τις παραταμένες προσδόσεις, αλλά και την υποάρδευση των καλλιεργειών της περιοχής στο διάστημα του καλοκαιριού που έχουμε ξηρασία και έλλειψη νερού. Τώρα, κατά τη γνώμη σας, κύριε Παυλίδη, τι φταίει και ακόμη δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι? Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, είναι θέμα του ίδιου του σημείου που δεν βοηθά, είναι θέμα συνεννόησης όλων των φορέων? Είναι όλα αυτά μαζί, μάλλον. Δηλαδή, αυτό πέρα από τις κλασικές, να το πω έτσι, εργασίες οι οποίες γίνονται, δηλαδή το καθάρισμα της κεντρικής τάφου και όλων των περιμετρικών τάφρων, εδώ χρειάζεται πραγματικά να γίνουν βαθιές τομές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα με προοπτική και να μην έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια φαινόμενα. Είναι κάποιες διαδικασίες, το έργο μάλλον είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο μάλλον να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Εδώ λοιπόν τώρα, και επειδή είμαστε στη διαδικασία ακόμα συγκέντρωσης του σχετικού υλικού, δηλαδή δεν βιαζόμαστε ενώ σήμερα αύριο να βγάλουμε κάποια απόφαση, θέλουμε να το εξετάσουμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Επειδή γίνονται κάποιες μελέτες και βεβαίως λέτε ότι το έργο σαφώς και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά και τελικά επειδή συζητάμε πολλές ημέρες γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς προηγούμενα, είναι ένα θέμα το οποίο χρονίζει. Μπορώ να σας πω έτσι συνοπτικά, αν θέλετε, ένα πολύ σύντομο ιστορικό, τι έχει γίνει. Δηλαδή, το 2014 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκανε μια προκαταρκτική μελέτη, έτσι ακριβώς ονομάζεται, η οποία είχε αρμοδιότητα να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να δώσει απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή στην αποστράγγιση των υγρών και των νερών και στην υποάρτευση των καλλιεργειών. Εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτή την προκαταρκτική μελέτη του 2014, αναφέρθηκαν δύο λύσεις. Η λύση μία, η οποία είναι αποστράγγιση των υγρών μέσω σύραγγας στον ποταμό Αγκίτη, και η άλλη αποστράγγιση των υγρών μέσω σύραγγας στο όρος Σύμβολο και στον κόλπο της Καβάλας. Ναι. Συγκρινόμενες αυτές οι δύο εναλλακτικές λύσεις, η προκαταρκτική μελέτη πρόκρινε αυτήν της αποστράγγισης των νερών μέσω της σύραγγας του Συμβόλου και διοχέτευσης στον κόλπο της Καβάλας. Σύγκρινε αυτές τις δύο, έχει σημασία αυτό. Μάλιστα. Μεταξύ των δύο προκρίθηκε αυτή. Ακολούθησε, πρέπει να πω, για να έχετε και πλήρη εικόνα, το 2016 η Περιφέρεια κάνει έγγραφο προς το Υπουργείο και λέει ότι αυτή η προκαταρκτική μελέτη που η ίδια είχε κάνει το 2014, καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία δεν τη βρίσκουν σύμφωνη. Δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση στην πορεία τη χρονική. Και το 2016 το Υπουργείο, η Διεύθυνση Εγκυοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου, βγάζει δίσκο διαγωνισμό για την προμελέτη, η οποία όμως βαδίζει στην κατεύθυνση που έχει δώσει αυτή η προκαταρκτική μελέτη της Περιφέρειας. Δηλαδή τι κάνει, εξετάζει τη λύση αυτή μέσω του Συμβόλου και στη συνέχεια εκβολή των υγρών στον κόλπο της Καβάλας. Αυτή η μελέτη, αυτή η προμελέτη είναι σε εξέλιξη, η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου του 2020. Ωραία. Άρα είπαμε ότι δεν βιαζόμαστε σήμερα αύριο, αλλά ωστόσο πρέπει οπωσδήποτε σύντομα να... ολόκληρο το καλοκαίρι έτσι στη διάθεσή μας και μέχρι το Σεπτέμβρη, μου είπατε ότι θα πρέπει να έχει προχωρήσει τουλάχιστον αυτό. Είναι σε εξέλιξη, έχει προχωρήσει πολύ, έχει προχωρήσει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αλλά σας λέω ότι εκκρεμεί ακόμα, θα συναντηθούμε, θα συναντηθούμε μέσα στη διάσκεψη πιθανότατα και με μέλη της ομάδας που κάνει αυτή την προμελέτη. Ναι. Οι οποίοι είναι συνάδελφοι μηχανικοί με ειδικότητα στα μηχανικά έργα.
βαδίζουν σε αυτή την κατεύθυνση και έχουν προχωρήσει στο 50% ίσως και παραπάνω. Άρα δηλαδή είναι μια προμηλή την οποία φτάνει στο τέλος της. Από εκεί και πέρα, το αν θα γίνει το έργο ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, αν θέλω δηλαδή, την γνώμη μου και την άποψη καθώς φαίνεται και της ομάδας εργασίας. Δεν έχουμε ακόμα, σας λέω, δεν είμαστε έτοιμοι για να πούμε την οριστική μας θέση, αλλά εξετάζοντας τα δεδομένα και προσθέτοντας νέα στοιχεία κάθε φορά σε κάθε συνεδρίαση, νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Τώρα, το σημαντικότερο ζήτημα είναι ως προς την μετακίνηση των νερών, δηλαδή ως προς την φορά, σε ποια κατεύθυνση θα μετακινηθούν αυτά τα νερά, είτε προς την Καβάλα στην θάλασσα, είτε προς την γειτονική μας Δράμα. Εκείνο το ζητούμενο, κύριε Παυλίδη. Κοιτάξτε, το σενάριο να διοχετευτούν τα νερά αυτά στην περιοχή μεταξύ της Καλαμίτσας και του Μπάτη, δηλαδή στην Καβάλα, πολύ κοντά στην πόλη της Καβάλας, είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο να το θεωρηθούμε έτσι απλά. Δηλαδή πρέπει να δούμε, να εξαντλήσουμε, θέλετε, όλες τις άλλες εναλλακτικές λύσεις πριν πάμε σε αυτήν εδώ την εξέλιξη. Δεν είναι ένα θέμα δηλαδή, το οποίο θα το δούμε μόνο. Όχι, απλά θα ήθελα και τη δική σας άποψη, ποια θεωρείτε ως καταλληλότερη επιλογή. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ζούμε σε αυτήν εδώ την περιοχή στην Καβάλα. Επομένως, ως καβαλιώτης θα σας πω ότι προφανώς και δεν θέλω να... θα προτιμούσα να γίνει κάτι διαφορετικό και να μην βάλω τα νερά στον κόσμο της Καβάλας. Το θέμα, νομίζω, εκτιμούμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί και με άλλους τρόπους, με άλλες λύσεις εναλλακτικές, τις οποίες θα τις προσδιορίσουμε όταν ολοκληρώσουμε τις επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς και επιστήμονες. Δεν είναι δηλαδή μοναδική κρίση αυτή, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, σας λέω, να δούμε όλα τα δεδομένα και πώς αυτά επηρεάζουν τη λύση. Μπορεί να υπάρχει τρόπος ώστε να μην υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν ξέρω. Θέλω να μας το εξηγήσουν. Σαφώς. Αυτό είναι το βασικότερο, αν θέλετε, να μην υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, από την άλλη, να σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Από την συνοχή, έτσι, από τις διαρκείς πλημμύρες που βλέπουμε να συμβαίνουν κατά καιρούς στην περιοχή, αλλάζει και η υφή του εδάφους εκεί. Σε λίγο, δηλαδή, δεν θα μπορεί να είναι καν καλλιεργήσουμε αυτό το έδαφος. Η περιοχή εκεί έχει υποστεί πάρα πολλές καθυζήσεις και συνυζήσεις λόγω των καύσεων των καλαμιών στην περιοχή. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή σημεία στα οποία αυτή η καθύζηση έχει φτάσει στο ύψος των 8 μέτρων. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο υψόμετρο και άρα είναι φυσιολογικό, αν θέλετε, η ροή των νερών να είναι προς την περιοχή των Φιλίππων και να έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουμε. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, ωστόσο εάν όλοι μαζί συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και βάλουμε κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει όμως να ακολουθούνται από όλους. Δηλαδή σε αυτό το ζήτημα όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν και αυτοί οι οποίοι καίνε τις καλαμιές και αυτοί οι οποίοι δεν φροντίζουν να πετούν στη τάφορο διάφορα αντικείμενα που δημιουργούν πρόβλημα και οι υπηρεσίες που δεν καθαρίζουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο ενδεχόμενα τη τάφορο ή όσο συχνά απαιτείται αυτό. Η συντήρηση των παρά των περιμετρικών τάφων είναι πολύ σύνθετο δηλαδή. Εδώ πέρα ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του και να ακολουθήσει κανόνες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αποφασιστικά. Μάλιστα. Τώρα, εσείς μία έτσι ολοκληρωμένη μελέτη, πότε θα έχετε να μας παρουσιάσετε μία πρόταση? Θα καταλήξουμε σε κάποιο πόρισμα θέσεων και θα περιλαμβάνει θέσεις και προτάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή τη βδομάδα, αύριο συγκεκριμένα, έχουμε συνεδρίαση και θα ακούσουμε τις απόψεις του πρώην Περιφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θοδωρο Μαρκόπουλο, ο οποίος έχει
να μας πει τις παρεμβάσεις, να μας μιλήσει για τις παρεμβάσεις που έκανε στο διάστημα που ήταν αντιπεριφέρειαρχης. Θα δούμε τον διευθυντή υδάτων της περιφέρειας μου, τον κύριο Γιώργο Καβά. Για την άλλη εβδομάδα πάλι προγραμματίσουμε επαφές με φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Εκκρεμεί επίσης η ένταξη στην ομάδα εργασίας της αντιπροσωπείας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, η οποία έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ ενδελεχώς με το θέμα και έχουν κάνει ένα εξαιρετικά αναλυτικό πόρισμα το 2016. Ναι. Οπότε, αφού εξαντλήσουμε όλες αυτές τις επαφές και συναντήσεις, θα είμαστε σε θέση, νομίζω, στο επόμενο διάστημα, δηλαδή στους επόμενους μήνες, να έχουμε εμπεριστατωμένη άποψη για το τι ακριβώς γίνεται και τι θα πρέπει να προτιμήσουμε τελικά για τη συνέχεια. Πάντως, κύριε Παυλίδη, θα μείνουμε στο εξής, ότι λύση υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν λύνεται. Ναι, υπάρχει, υπάρχει λύση, απλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα λύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας πολλά άλλα. Έτσι, πρέπει να φροντίσουμε να μην δημιουργήσουμε προοπτικές για περισσότερα προβλήματα στο μέλλον της περιοχής. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Παυλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση που είχαμε και βεβαίως αναμένουμε και νεότερα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στην εκπομπή Αναλυτής. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή ένα live. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και με έναν μετεωρολόγο να δούμε τι γίνεται με τη θερμοκρασία, διότι είχαμε υψηλότατες θερμοκρασίες μέχρι και τώρα. Καλησπέριζω τον κύριο Σιούτα Μιχάλη. Καλησπέρα σας, κύριε Σιούτα. Καλησπέρα. Ναι. Πράγματι, έχουμε ακόμα υψηλές θερμοκρασίες. Είναι φυσιολογικές για την εποχή αυτές οι θερμοκρασίες, κύριε Σιούτα? Κοιτάξτε, είναι ασυνήθιστο να έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Στα τέλη είναι πιο συνηθισμένο να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά από τα μέσα Μαΐου αυτό δεν είναι συνηθισμένο. Ναι. Ωστόσο, φέτος φτάσαμε στα όρια του καύσωνα. Θεωρείται καύσωνας βέβαια για την εποχή τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα λοιπόν και αύριο θα έχουμε υψηλές στα επίπεδα των 33-35 βαθμών ίσως σε περιοχές. Κύριε Σιούτα, ποια ήταν η υψηλότερη η θερμοκρασία που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στη χώρα, σε ποια περιοχή? Κοιτάξτε, τις προηγούμενες ημέρες φτάσαμε και τους 40 βαθμούς. Αυτό. Είχαμε, ναι, σε περιοχές συγκεκριμένα στην κεντρική Ελλάδα, στη Στερεά, στη Φθιώτιδα, στη Λακωνία, δηλαδή νότια και ανατολική Πελοπόννησο, είχαμε ξεπέρασει τους 40 και μισό, 40,7, και επίσης ψηλές τιμές, 38 και 39 βαθμούς είχαμε σε αυτό το διάστημα. Ναι. Παρουσίασαν κάποια μικρή πτώση αυτές τις ημέρες. Στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε στις αίρες 35 και 36 βαθμούς. Ναι. Είναι η πιο θερμή περιοχή εκεί, η περιοχή των Σερών και στο Κυρκής. Και στο Βόρειο Εύρο, οι πιο θερμές περιοχές στο βορειοελλαδικό χώρο, κυρίως εκεί εμφανίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Και αύριο θα είναι μια ζεστή ημέρα, με τιμές γύρω στους 34 βαθμούς στη Βόρειο Ελλάδα, στις Σέρες, σε αυτά τα επίπεδα 34 και 35 βαθμούς, γιατί ενισχύονται οι νοτιάδες. Στις υπόλοιπες περιοχές 30 με 32, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, σε αυτά τα επίπεδα γύρω στους 30 με 32 βαθμούς, οι μέγιστες θερμοκρασίες. Βέβαια, τις απογευματινές ώρες περιμένουμε κάποια συννεφιά. Ναι. Και στα ορεινά ίσως έχουμε κάποιες μικρής διάρκειας όμως βροχές. Ναι. Και το κυριότερο, βέβαια το πιο σημαντικό στοιχείο στη συνέχεια είναι η μεγάλη αλλαγή, απότομη θα λέγαμε, αλλαγή που θα έρθει από την Πέμπτη. Καθώς θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες με έντονα φαινόμενα και στην Ανατολική Μακεδονία πιθανόν να είναι έντονα τις μεσημεριανές ώρες
Μάλιστα. Της Πέμπτης ισχυρές βροχές και καταιγίδες, είναι πιθανές και χαλαζοπτώσεις αυτή την περίοδο. Ελπίζουμε να μην έχουμε ζημιές. Μπουρίνια δηλαδή, κύριε Σιώτα. Μπουρίνια ακριβώς. Ναι. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στοιχεία, η Πέμπτη θα είναι μια ημέρα με έντονα φαινόμενα. Ναι. Και βέβαια θα έχουμε και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Θα πέσει τουλάχιστον κατά 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Μάλιστα. Θα λέγαμε το καλοκαίρι τελειώνει αύριο και μπαίνουμε στη συνέχεια σε φυσιολογικά επίπεδα. Και ελπίζουμε να ξαναέρθει, αλλά όχι τόσο απότομα, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Φυσικά και ελπίζουμε και το περιμένουμε να ξανάρθει, ναι, βέβαια. Κύριε Σιωτά, είχαμε στην εποχή του. Ναι, είχαμε και έλευση αφρικανικής σκόνης. Αυτό κάνει ακόμη δυσκολότερη έτσι, την κατάσταση και ρίσεις στις παραλίες. Όλες αυτές τις μέρες έχουμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης αυξημένη και έχουμε και περιορισμό στην ορατότητα. Ο ουρανός είναι λευκός, αντί να είναι γαλάζιος. Έχει και μια θόλωση και γενικά δεν είναι καλές οι συνθήκες. Ναι. Η αιωρούμενη σκόνη προκαλεί και προβλήματα σε κάποια ευπαθή άτομα. Και χώρια από το γεγονός της ακόμα και ρήπανσης και θα συνεχιστεί σε μικρότερο βαθμό βέβαια αύριο, όχι τόσο στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Θα αρχίσει να περιορίζεται κυρίως στη Νότια Ελλάδα και από μεθαύριο Πέμπτη, καθώς έχουμε βοριάδες, σταματάει το φαινόμενο και υποχωρεί. Ναι. Και θα έχουμε στη συνέχεια, όπως είπαμε, τις ισχυρές θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα, ναι, ναι. Την Πέμπτη, οι οποίες θα καθαρίσουν και την ατμόσφαιρα ακριβώς. Παράλληλα θα με ρίξουν βέβαια και τη θερμοκρασία αρκετά. Μάλιστα. Τώρα, ανέμους δεν θα έχουμε για ενδεχόμενα για όσους ταξιδέψουν έτσι με πλοία. Κοιτάξτε, σε κάποιες περιοχές, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, ίσως έχουμε κάποια μποφόρ, 7-8 μποφόρ, αλλά δεν περιμένουμε να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Τοπικά, μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτά, όχι τόσο την Πέμπτη και Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, όπως θα βελτιωθεί ο καιρός, στο Νότιο Αιγαίο θα έχουμε κάποια, αλλά όχι σημαντικά προβλήματα. Κατά τα άλλα, οι θερμοκρασίες στη συνέχεια μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα παραμείνουν στα κανονικά, ίσως και λίγο κάτω από τα κανονικά θα λέγαμε, γιατί οι μέγιστες θα είναι γύρω στους 20 με 22 βαθμούς. Με κανονικά για την εποχή αυτή είναι γύρω στους 25 με 26. Θα είμαστε δηλαδή και 2-3 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιούτα για όλες αυτές τις πληροφορίες. Αναμένουμε έτσι το καλοκαίρι σταδιακά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά και από τον καιρό, ο οποίος έχει τα πάνω του, τα κάτω του, τις αυξημένες έτσι, θερμοκρασίες και αυτή την αφρικανική σκόνη, η οποία δυσχεραίνει, κάνει πιο δύσκολη την ατμόσφαιρα. Προσοχή λοιπόν σε όλους. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που αφορά την χθεσινή μας εκπομπή. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη και εμείς, κυρίως βεβαίως οι πρόεδροι των επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που του έθεσαν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Το ευτυχές είναι ότι ο Υπουργός ανταποκρίθηκε σε αυτά τα αιτήματα, ότι θα υπάρξει μια ευρεία τηλεδιάσκεψη των Προέδρων των Επιμελητηρίων με τον Υπουργό και άλλες αρμόδια Υπουργεία για να δούμε τι θα γίνει και αν θα υπάρξει μια περαιτέρω στήριξη οικονομική των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πέραν του 12%. Και βεβαίως υπήρχαν έτσι και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις που έκανε μέσα από την εκπομπή αναλυτής ο κύριος Γεωργιάδης. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σε ευρεία συζήτηση με τα συναρμόδια, η Υπουργεία κάλεσε τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Κεντρικής. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης μέσα από την εκπομπή αναλυτής του ΕΝΑ Channel. Θυμάστε ότι είχε πρόβλημα με την Τρόικα και τις αποφάσεις του πρώτου μνημονίου και τις αποφάσεις που επέβαλε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Πρόεδρο. Είναι μια καλή στιγμή τώρα να το ξανασυζητήσουμε. Ας οργανώσουμε μια συζήτηση οργανωμένη μεταξύ ΜΟΝ και των άλλων συναρμοδίων υπουργών, γιατί δεν είναι μόνο αρμοδιότητα για ανάπτυξη. Και δεν μπορώ εγώ μόνο να πάρω μια απόφαση χωρίς να συζητήσω εντελεχώς με τους συναρμόδιους.
Νομίζω το καλύτερο από όλα θα ήταν και είμαι εγώ προσωπικά στη διάθεση να οργανώσουμε μια τηλεδιάσκεψη με τους συναρμόδιους υπουργούς και τον πρόεδρο του Μελητηρίου και όποιον άλλον θέλει από εκεί, μόνο για αυτό το θέμα, το οποίο εγώ προσωπικά το βλέπω πολύ θετικά. Ο υπουργός ανήγγειλε ότι υπάρχει στα σκαριά της κυβέρνησης νομοσχέδιο που αφορά τις μικροπιστώσεις και θα βγει στη δημοσιότητα εντός της εβδομάδος. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε ειδική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να προληφθούν ζητήματα κατασχέσεων από τις τράπεζες. Υπάρχει έτοιμο νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις, το οποίο θα βγει στη δημόσια διαβούλευση, φαντάζομαι, όχι πιο μετά από την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Για δάνεια σε επιχειρήσεις έως 25.000 ευρώ, με πολύ πιο ελαστικά κριτήρια, τα τραπεζικά κριτήρια. Τέλος, υποστήριξε ότι βρίσκεται η κυβέρνηση σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ μεγάλο, όπως υποστήριξε, είναι το ενδιαφέρον Αμερικανών επενδυτών για το λιμάνι της Καβάλας. Και ετοιμάσει μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης των λιμένων Αλεξανδρούπολεως. Η Καβάλα δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα, αλλά είναι και αυτή στην πορεία να προχωρήσει τη ίδια διαδικασία μας στο ΤΑΙΠΕΔ. Επειδή θέλουμε να επιταχύνουμε και υπάρχει πράγματι μεγάλο αμερικανικό ενδιαφέρον. Και προχθές είχα πράγματι μια διάσκεψη με την DFC. Η DFC είναι ο Αμερικανικός Οργανισμός για Επενδύσεις στο Εξωτερικό, όπου μου εξέφρασαν το ενδιαφέρον της κυβερνήσεως των ΗΠΑ να στηρίξει αμερικανικές εταιρείες που θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιωτικοποίηση. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, να σας θέσω εγώ ένα ερώτημα όσον αφορά το σχέδιο στήριξης της κυβέρνησης για τον τουρισμό. Αμέσως μετά, κύριε Μωραϊτη, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Πότε θα έχουμε στη δημοσιότητα το ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τουρισμό? Μέσα στην εβδομάδα έχουμε ανακοίνωση. Εμείς προτείνουμε ως Επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συμφωνούν νομίζω και οι συνάδελφοί μας, όλοι οι συνάδελφοι επιχειρηματίες που βρίσκονται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της αφορά του 12% να επισκεφτούν τα γραφεία του ΑΕΠ και να καταθέσουν και να πάρουν αριθμούς πρωτοκόλλου. Εμείς αυτό που υποστηρίζουμε όλα τα επιμελητήρια και έχουμε αποστείλει και επιστολές στα Υπουργεία, στον Πρωθυπουργό, ζητάμε την επιδότηση της εργασίας και όχι της ενεργείας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε κατά των επιδομάτων της ενεργείας, αλλά αυτό που λέμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ενδυναμώσει τις επιχειρήσεις, τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Έτσι θα σταματήσουμε τον brain drain, έτσι θα κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στην περιοχή, της περιφέρειάς μας και γενικότερα της χώρας μας, ενισχύοντας την εργασία. Και μένουμε σε αυτές τις απόψεις, όλα τα επιμελητήρια. Αυτό που με νομοθετική ρύθμιση πριν από 10 χρόνια ορίστηκε και καταπολεμήθηκε κρυπτόμενη πίσω από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταπίπτει, γιατί δεν ακυρώθηκε με νομοθετική πάλι ρύθμιση, αλλά μόνο με υπουργικές αποφάσεις. Και άρα αυτή τη στιγμή τα 10 χρόνια αυτά διεκδικούνται από τους επιχειρηματίες. Και όχι μόνο διεκδικούνται. Είναι σίγουρο πως η κάθε επιχείρηση, καταφεύγοντας δικαστικά, θα πάρει αυτά τα χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό ότι τώρα, που είναι πιο εμφανής από ποτέ η στήριξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και η ενίσχυση της εργασίας μέσα από τις επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντικό και δίνεται μια ευκαιρία, μετά από και τη χαλάρωση των μέτρων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επανέλθει ο νόμος για την επιδότηση εργοδοτικού κόστου 12% για τις επιχειρήσεις των παραμεθόριων περιοχών, καθώς ήταν ένα βασικό στήριγμα της επιχειρηματικότητας εδώ, που στην ουσία ενίσχυε την ανταγωνιστικότητά τους. Και θα πρέπει επομένως και τα ωφελούμενα τα οποία πρέπει να δώσει το κράτος από το 2010, αλλά και στη συνέχεια, από τη στιγμή που έχει καταπέσει η απόφαση Σταθάκη το 2016 για κατάργηση του 12%, όπως ήθεστε να λέμε, του μισθολογικού κόστους, θα πρέπει να βρει ισχύ και εφαρμογή ξανά στην δική μας περιφέρεια, την περιφέρεια που είναι μια από τις πτωχότερες περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, γι' αυτό παρακαλώ τους συναδέλφους να λένε και εσέρες. Και εσέρες, βέβαια. Εμείς δυστυχώς είχαμε μόνο 2% και αν θυμάμαι καλά, είναι η επιστροφή στην μισθοδοσία των μεταπητικών επιχειρήσεων. Δεν είναι δηλαδή για όλες τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Φυσικά συμφωνούμε και εμείς, το διεκδικούμε και θα παρακαλέσουμε τον Υπουργό να μας κάνει και σε εμάς 12%, γιατί δυστυχώς είμαστε στους τελευταίους νομούς όσον αφορά το παραγόμενο ΑΕΠ, λόγω γειτονικών χωρών, οι οποίες είναι πολύ φθηνότερες και οι οποίες έχουν πλεονεκτήματα πολύ περισσότερα από το νομοσχέδιο.
Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Αναλυτής. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Αλέξανδρο Ιωσιφίδη. Είναι δικηγόρος αλλά και περιφερειακός σύμβουλος. Κύριε Ιωσιφίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Χατζηθεοδόρου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του ένα channel και της εκπομπής σας. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, πώς λειτουργούν τα δικαστήρια εν μέσω κορονοϊού? Τα δικαστήρια, όπως και όλες οι άλλες εκφάσεις του δημόσιου βίου, υπολειτουργούν. Ναι. Πάντως, να ξέρετε ότι τα δικαστήρια και ο νομικός κόσμος πλήττεται από αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Ουσιαστικά δεν λειτουργεί κάτι, ναι, γιατί έχουν ανασταλεί όλες οι προθεσμίες. Δεν θα γίνονται ποινικά δικαστήρια σίγουρα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, είπατε, δεν θα, ναι, γίνουν. Δεν θα γίνουν ποινικά. Υπάρχει η οικία που εκδόθηκε την Παρασκευή και υπάρχει η αναστολή για μέχρι 31 Πέμπτου. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το διάστημα, τα μέσα Μαρτίου μέχρι σήμερα, ούτε προχωράνε οι δικαστικές διαδικασίες, πέρα από αυτόπορη διαδικασία και θέματα παραγραφών που πιθανόν να είχαν προκύψει σε αυτές. Πάντως, γενικά είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Βέβαια, και εμείς σαν νομικός κόσμος της χώρας, ναι, συμπάσχουμε και στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια για αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης, αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα ότι δεν γίνονται οι υποθέσεις μας, δεν προχωράει η απόδοση της δικαιοσύνης. Όλο αυτό, μάλιστα, δημιουργεί ένα πρόβλημα και φυσικά στους πολίτες, όχι μόνο σε εμάς. Τώρα, όταν με το καλό θα ξεκινήσουν και τα ποινικά δικαστήρια, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές εντός της αίθουσας, κύριε Ιωσιφίδη? Δηλαδή, ακούγεται ότι θα παίρνουν μέτρα. Ναι. Για λιγότερα άτομα, ναι, πιο λίγες υποθέσεις να εκδικάζονται. Ακούγονται πολλά. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως επίσης, δεν μόνο και τα δικαστήρια, έχουν πάρει αποφάσεις, έχει πάρει αποφάσεις η κεντρική κυβέρνηση, ναι, για τα παραλιακά μαγαζιά, για τα μαγαζιά εστίασης. Όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη. Σίγουρα, ναι, φαντάζομαι θα γίνονται πιο προσεκτικές κινήσεις από όλους μας. Τα μέτρα αυτοπροστασίας μας, νομίζω, θα είμαστε υπεύθυνοι ή οι ίδιοι συμμετέχοντες σε όλη αυτή τη διαδικασία της απόδοσης δικαιοσύνης. Ναι. Οι αίθουσες, φαντάζομαι, θα μπαίνουν λιγότερα άτομα, θα εκδικάζονται λιγότερες υποθέσεις στο πινάκιο και αυτά τα μέτρα. Αλλά πέρα από αυτό είναι και τα αστικά και τα ποινικά. Πιστεύω από 1η Ιουνίου και τα αστικά και τα διοικητικά, με συγχωρείτε, ναι, θα ελήξει η αναστολή και θα αρχίσουν να προχωρούν οι διαδικασίες και ασυντομεύουν. Θέλω να ελπίζω. Ο κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ, mm-hmm, κυρία Χατζηθεοδόρου. Είμαστε ουσιαστικά εκτός εργασίας περίπου 2,5 μήνες. Το αντιλαμβάνεστε, οι υποχρεώσεις, ναι, τρέχουν, οι ασφαλιστικές, οι φορολογικές μας εισφορές. Σίγουρα πήραμε μια ενίσχυση έστω και τελευταία στιγμή, ένας κλάδος που κατασυκοφαντήθηκε για μια ακόμα φορά, ενώ είναι το καταφύγιο των πολιτών, το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών είναι η δικηγόρη και η δικαιοσύνη. Ναι. Πήραμε ένα βοήθημα των 600 ευρώ, το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει ούτε για τις ασφαλιστικές μας εισφορές αυτών των 2-3 μηνών που δεν υπάρχουν εισπράξεις εκεί του δικαστήρια. Και πέρα από όλα αυτά, και όλη αυτή η κρίση επιδεινώνει και τους πολίτες οικονομικά, ναι, γιατί σίγουρα η κυβέρνησή μας αντιμετωπίζει, όπως γίνουν τα πράγματα και τα επίσημα στατιστικά, πολύ καλά την κρίση την υγειονομική, αλλά το θέμα είναι η οικονομική διαχείριση που θα επακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι που μας προβληματίζει όλους, μας δημιουργεί μια ανησυχία, μια ανασφάλεια, ένα άγχος. Ελπίζω όμως όλα να πάνε καλά. Μάλιστα. Τώρα, με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου, να περάσω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Ιωσήφη. Ναι, διαφορά εδώ την περιοχή μας, την Καβάλα, διότι υπάρχει ένα θέμα που αφορά ένα ενδιαφέρον μη κυβερνητικής οργάνωσης η οποία ζητά από το κράτος καπναποθήκη, ναι, στο Περιγιάλι. Είστε γνώστης του θέματος? Ναι, βέβαια είμαι γνώστης. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι το 8ο θέμα της σημερινής διάταξης από μια μη αστική κερδοσκοπική εταιρεία, το Λίκνο της Αγάπης. Ναι. Οφείλω να πω ότι έτσι όπως έχει έρθει η εισήγηση, χωρίς να θέλω να σχολιάσω περαιτέρω, είναι λιπέστατη. Για μένα πρέπει να αναβληθεί, να αποσυρθεί σαν θέμα, να ενημερωθούμε, ναι, καλύτερα, γιατί τώρα ξαφνικά μια εταιρεία η οποία ζητάει να κάνει, δεν ξέρω, φοιτητικές εστίες, που είναι αξιόλογο αυτό που ζητάει, έτσι, δεν είμαστε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, mm-hmm, δεν είμαι αρνητικός, αλλά σίγουρα δεν έχω όλα αυτά τα στοιχεία
που να με δημιουργήσουν μια ευρεία πεποίθηση για να γνωμοδοτήσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί του θέματος αυτού. Είστε επιφυλακτικός. Τι φοβάστε, κύριε Ιωσήφιδη, δηλαδή ότι θα συμβεί από την πλευρά της κυβερνητικής οργάνωσης, κοιτάξτε, μη κυβερνητικής. Δεν φοβάμαι κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Δεν έχω στοιχεία επαρκή για να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα. Ναι. Δηλαδή ζητάει μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ένα κτίριο να το παραλάβει για να δημιουργήσει, πώς θα δημιουργηθεί, τι θα γίνει, ποια οικονομικά... Από ό,τι διαβάζω εδώ, θέλει, λέει, να υλοποιήσει μια επένδυση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να φτιάξει χώρο διαμονής φοιτητών. Ναι, αλλά εγώ από ό,τι έχω ενημερωθεί, τουλάχιστον στην σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, ναι, ούτε προς το ΤΕΙ, προς την Πανεπιστήμιο, προς την Βρετανία, υπήρχε μια πρόταση και κανείς δεν είναι ενημέρωση τελικά. Μάλιστα. Δεν θέλω ούτε να εκφραστώ θετικά ούτε αρνητικά. Εγώ νομίζω ότι τέτοια πολύ σοβαρά θέματα, ναι, σε περιοχές ευαίσθητες όπως είναι και το Περιγέλη στην Καβάλα, καλό είναι να είμαστε και προσεκτικά και προσεκτικοί και στο τι λέμε και στο τι γνωμοδοτούμε και στο τι εν τέλει αποφασίζουμε. Ναι. Αλλά το κυριότερο είναι δεν έχουμε πλήρη στοιχεία. Ναι. Είναι ένα θέμα που με έβαλε σε μια θέλετε σκέψη. Θέλετε πλήρη στοιχεία από την μη κυβερνητική οργάνωση, βέβαια, ποια είναι αυτή, πώς θα μπορέσει να το υλοποιήσει. Ναι. Τώρα, δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων, αλλά και να δημιουργηθούν αιστείες δεν είναι και κάτι τόσο εύκολο και τόσο απλό, ναι, και τόσο έτσι ελαφρά την καρδιά το αποφασίσουμε. Μετά, μάλιστα, να δημιουργηθούν φοιτητικές αιστείες, ωραία, σύμφωνοι. Το πρώην ΤΕΙ και νυν Πανεπιστήμιο. Τι άποψη έχει, οι Βρετανικές του αρχές τι πιστεύουν, έχει γίνει ενημέρωση, έχει συζητηθεί η άποψή τους, κανείς μας δεν ξέρει. Mm-hmm. Αυτά που σας μεταφέρω, αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω στο διαδίκτυο. Πάντως η πρόθεση της συγκεκριμένης οργάνωσης θετική είναι, γιατί θα βοηθήσει μια σημαντική μερίδα των φοιτητών. Δηλαδή, σας είπα, δεν έχω να αμφιβάλλω. Να μην είμαστε αρνητικοί και προς αυτό. Ναι, δεν θέλω να δικάσω προθέσεις. Ωραία. Και ούτε είμαι αρνητικός σε αυτό. Αλλά σίγουρα τα στοιχεία είναι πάρα πολύ ελλειπείς όπως έχουν έρθει στην εισήγηση. Και καλό είναι αυτό το θέμα να αναβληθεί, να αποσυρθεί. Ωραία. Και να έρθει σε μια επόμενη συζήτηση με πιο καλά στοιχεία, να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι. Και εμείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωσήφιδη, για την παρέμβασή σας στην εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηθεοδόρου. Απλώς ήθελα να πω ότι το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο έχει πάρα πολλά θέματα, ναι, ενδιαφέροντα. Και ευτυχώς για πρώτη φορά έστω και θα γίνει με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Ωραία. Αναμένουμε λοιπόν και αύριο να μας πείτε καλά τι έχετε συζητήσει. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, να περάσουμε ευθύς αμέσως στον κύριο Αντώνη Μιτζάλη, τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Καβάλας, διότι περιμένουμε εντός της εβδομάδος αυτό το πολυπόθητο σχέδιο στήριξης του τουρισμού. Καλησπέρα, κύριε Μιτζάλη. Καλησπέρα, κύριε Χατζηθεοδόρου. Τι κάνετε? Εδώ, είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε και δεν έχετε ακόμη μία συγκεκριμένη έτσι καθοδήγηση από την κυβέρνηση? Έχετε κάποιες πληροφορίες για το... Εμείς τις τελευταίες μέρες έχουν κλείσει όλα τα διαρροές. Ναι. Αφού την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ό,τι μπορούσε να ακουστεί και αντικρουόμενο, τώρα υπάρχει μία φυγή. Πιστεύουμε αύριο θα έχουμε τα μέσα στις εξαγγελίες. Ωραία. Και τις ανακοινώσεις. Ωραία. Και πιστεύουμε ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω και να πάρουμε αποφάσεις. Είναι ένα σημείο κομβικό η αυριανή ημέρα. Ναι. Και απασχολεί και εμάς αρκετά, γιατί θα έχουμε απαντήσεις όχι μόνο για το... ναι, για τις μεταφορές και τα πρωτόκολλα υγειονομικής λειτουργίας, αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε και ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα και για τις οδικές μεταφορές. Ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα βέβαια έχει βελτιωθεί και αρκετά ο καιρός. Πώς κινούνται έτσι τα πράγματα τουριστικά? Έχουμε μία μικρή κινητικότητα, κύριε Μιτζάλη? Όχι, υπάρχει η αναμονή. Αναμονή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αναμονή σε όλα, μάλιστα, τα επίπεδα και από το εξωτερικό. Υπάρχει διάθεση για συνεργασία και από τις, ναι, δύο πλευρές και από την, και από τους χώρες προορισμού, αλλά και από την Ελλάδα υπάρχει διάθεση να ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Ναι. Το μόνο που μένει είναι αυτό, να
ανάψει το πράσινο φως για να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Δεν σας κρύβω ότι είμαστε όλοι σε μεγάλη αγωνία για το με ποιες συνθήκες θα μπορέσουμε να ξαναανοίξουμε τα ξενοδοχεία μας και τις δουλειές μας. Πάντως εσείς δεν θα προχωρήσετε έτσι σε μειώσεις προσωπικού, θα υπάρξουν τέτοιες αλλαγές? Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ... Θα βοηθηθούμε εκεί ώστε να μην υπάρξουν τέτοια φαινόμενα. Ναι. Θεωρώ ότι μέσα στην κουβέντα που έχει γίνει μέχρι τώρα και μέσα στις λύσεις που έχουν αναζητηθεί, μεγάλο ρόλο παίζουν και τα εργασιακά. Mm-hmm. Και κανείς δεν θέλει να μειώσεις προσωπικού ή τέτοια παρεμφερή. Όλοι προσπαθούν να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος των κρατήσεων και να μπορέσουν να μπουν στην διαδικασία και στην εργασία όσοι τώρα είναι και περιμένουν. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε και εμείς, κύριε Μετζιάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική έτσι σύνδεση που είχαμε. Αναμένουμε τα νεότερα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Υπάρχει έτσι ένα πάγωμα. Αναμένουμε τι θα πει η κυβέρνηση. Τώρα από την άλλη να σας ενημερώσω ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε έτσι μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο Κορυφής του Σχήματος της τετραμερούς διάσκεψης Ελλάδος, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας με την ανταλλαγή, με αντικείμενο την ανταλλαγή των εμπειριών από την αντιμετώπιση του κορονοϊού και βεβαίως την εξεύρεση τρόπων και διευκόλυνσης των διασυνοριακών ανταλλαγών, μεταφορών και μετακινήσεων. Είναι ένα κομμάτι, κυρίες και κύριοι, στο οποίο επενδύουμε κι εμείς ως Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθότι θα υπάρχει μεγάλο τουλάχιστον ζήτημα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις με τα αεροπλάνα. Αυτό το γνωρίζουμε, θα είναι και λιγότερες οι μετακινήσεις με τα αεροσκάφη και θα ξεκινήσουν δυστυχώς και πολύ αργά. Λοιπόν, έτσι με αυτή την είδηση κυρίες και κύριοι και με ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ το οποίο θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, να δούμε τι γίνεται με την εστίαση. 25 Μαΐου τελικά ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα ανοίξουν νωρίτερα τα καταστήματα εστίασης, τα καφέ μπαρ, και αυτό διότι σημειώνεται συνωστισμός κυρίως στις πλατείες, για να μην έχουμε επεισόδια εκεί, να απεμπλακεί λίγο η κατάσταση και ο συνωστισμός από τις πλατείες και τους δρόμους. Ανοίγουν λοιπόν στις 25 του Μάη τα καταστήματα, τα καφέ μπαρ, για να διευκολυνθούν βεβαίως και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Με αυτό το ρεπορτάζ κλείνουμε κυρίες και κύριοι τη σημερινή εκπομπή Αναλυτής. Ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Στις 6 έχουμε την καθιερωμένη ενημέρωση των κυρίων Τσιόδρα και Χαρδαλιά και στις 8 το βράδυ θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή Ένα Live News. Καλό απόγευμα. Η άρση των μέτρων για την δεύτερη φάση είναι πλέον δεδομένο. Η επανακίνηση λοιπόν της εστίασης πρώτων πυλών, ανάσα για τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους αλλά και τους καταναλωτές, αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Υπουργείου Υγείας για την επανελειτουργία της εστίασης στις 25 Μαΐου. Η επανελειτουργία του χώρου λοιπόν της εστίασης ήταν προγραμματισμένη για 1η Ιουνίου. Ωστόσο, κατόπιν εισήγησης της κυβέρνησης στην επιστημονική ομάδα του Υπουργείου Υγείας, αποφασίστηκε η επίσπευση του ανοίγματος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημαντικό ρόλο στη λήψη της οριστικής απόφασης έπαιξε η στάση του ελληνικού λαού που έχει τηρήσει στην πλειοψηφία του απρέγκλιτα τα περιοριστικά μέτρα κατά του κοροναϊού. Ενώ τα επιδημιολογικά δεδομένα της Ελλάδας επέτρεψαν λοιμοξιολόγους να εγκρίνουν την ενίσχυση αλλά και την εισήγηση της κυβέρνησης. Κατάσταση αβεβαιότητας και φόβου για το μέλλον των επιχειρήσεών μας. Η κατάσταση είναι δύσκολη οικονομικά. Για να γίνει επανεκκίνηση χρειαζόμαστε άμεση παροχή ρευστότητας από την πολιτεία. Πρέπει να βοηθηθούμε για να ξεκινήσουμε, γιατί έχουν συσσωρευτεί πολλά βάρη, πολλά χρέη, πολλές υποχρεώσεις οικονομικές και νομίζω ότι χρειαζόμαστε άμεσα βοήθεια. Αν θέλουμε να συνεχίσει ο κλάδος μας να υφίσταται,
Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να κλείσουν οι μαγαζιά. Και μια σειρά άλλων μέτρων που χρειάζεται έτσι για να προστατευτεί ο κλάδος, όπως η μείωση του ΦΠΑ που πρέπει να γίνει, γιατί το κόστος το οικονομικό, όπως είπαμε, είναι δυσβάσταχτο. Τώρα στα μέτρα που έχουν πάρθει τελευταία, έγινε μια επαναθεώρηση για τις αποστάσεις των τραπεζιών, για τα άτομα που θα υπάρχουν σε κάθε τραπέζι, είναι πιο θετικά, είναι σε καλύτερη κατεύθυνση. Αλλά το βασικό είναι ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την πολιτεία. Έναρξη λοιπόν κατά τον τομέα της εστίασης από τις 25 Μαΐου, μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι ήταν κανονισμένο από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και το Επιτελείο του κ. Τσιόδρα. Το μόνο σίγουρο ωστόσο είναι ότι οι επαγγελματίες του χώρου μιλούν για μία ανεπανόρθωτα καταστραμμένη χρονιά όσον αφορά στην κατανάλωση αλλά φυσικά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από εκεί και πέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι σε τοπικό επίπεδο οι επιχειρηματίες του κλάδου ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να υπάρξει μία στενότερη συνεργασία με τις χώρες που αποτελούν το σταθερό επίπεδο τουρισμού για την Καβάλα. Το τουριστικό κύμα, πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια αυξητική πορεία και μια βοήθεια από το εξωτερικό για την ενδυνάμωση του εσωτερικού δυναμικού στην οικονομία και του συναλλάγματος? Ο τουρισμός είναι η τουριστική πόλη Καβάλα. Ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας της χώρας και για όλους μας. Είναι πολύ βασικό. Τώρα πρέπει να δούμε, η πολιτεία θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά πώς, με ποια μέτρα θα μπορέσουμε να έχουμε τουρισμό, να σώσουμε όσο μπορούμε την τουριστική περίοδο. Προετοιμασίες λοιπόν πυρετώδεις σε πάρα πολλά καταστήματα εστίασης της Καβάλας. Ήδη λοιπόν σιγά σιγά επαγγελματίες έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται για τη νέα κατάσταση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ευελπιστούν στη στήριξη της τοπικής αγοράς φυσικά από τους καβαλιώτες, από τους υπόλοιπους νομούς, αλλά φυσικά και από το τουριστικό κοινό που αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα πρέπει να τονίσουμε αλλά και να σημειώσουμε ότι η επόμενη ημέρα θα είναι σίγουρα δύσκολη για αυτούς, ενώ απαιτείται την κατάλληλη σοβαρότητα αλλά και η στήριξη από την ελληνική πολιτεία. Είναι πλέον γεγονός. Ξεκινούμε από την επόμενη εβδομάδα, 25 Μαΐου. Πώς σας βρίσκει η απόφαση για μία εβδομάδα πριν, αν ήταν κανονισμένο για 1η Ιουνίου? Ήταν ένα αίτημα το οποίο το ζητούσαμε εμείς οι επαγγελματίες, διότι αρχές γενομένης του καλοκαιριού και της υψηλών θερμοκρασιών πιστεύαμε ότι θα γίνεται πιο εύκολη η αποσυντόνιση του συνωστισμού, οπότε θα προσφέραμε και εμείς μια βοήθεια στους ειδικούς για να εξυπηρετήσουμε το κοινό όσο πιο γίνεται καλύτερα και να μην είναι τόσο επικίνδυνα. Για τις επιχειρήσεις λοιπόν παροχής υπηρεσιών υγειονομική κανόνες είναι η εξής. Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας 2 μέτρα. Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα, υποχρεωτική χρήση της μάσκας προστασίας για το προσωπικό, γάντια μιας χρήσης για τους εργαζόμενους, ωράρια λειτουργίας καθημερινά προαιρετικό από τις 7 π.μ. ως τις 10 μετά και Σάββατο 7 π.μ. έως 9 μετά. Έως 20 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα, προσωπικό και πελάτες. Από 200 έως 100 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα και 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια από 20 έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Ανώ των 100 τετραγωνικών μέτρων επιτρέπονται 12 άτομα συν 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων. Ανώ των 300 τετραγωνικών μέτρων που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων ήτι 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα αναόρφο. Τα νέα μέτρα όσον αφορά τις αποστάσεις των τραπεζιών αλλά και το καταναλωτικό κοινό που θα μπορείτε πλέον να εξυπηρετείτε, κύριε Σάβα, πώς σας βρίσκει? Σε γενικές γραμμές δεν είμαστε αισιόδοξοι. Απλώς ο ένας με τον άλλο δίνουμε κουράγιο, γιατί όπως και να το κάνουμε, εμάς ο πρωτογενής τομέας είναι ο πελάτης. Μία έχουμε τον συγκεκριμένο αριθμό πελατών. Δεν θα έχουμε και τα έσοδα τα οποία πρέπει να έχουμε για να κινήσουμε όλη αυτή την επιχείρηση, η οποία απαρτίζεται και από προσωπικό, αλλά και από υποχρεώσεις που ανήκουν στο κράτος. Εγώ πίστευα ότι, όπως μας είπε και ο κ. Τσιόδρας, όπως κλείσαμε, έτσι σταδιακά θα ανοίξουμε και πίστευα ότι δεν θα μας πειράζει για τα τραπεζοκαθίσματα. Αλλά αφού το επιβάλλει
η επιστήμη. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου θα ελαφρύνουν περισσότερο τα μέτρα. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος και θα πάμε καλύτερα. Το μόνο μου πρόβλημα και στεναχώρια μας είναι οι μάσκες, οι οποίες με υψηλές θερμοκρασίες μέσα σε χώρους που έχουν φωτιές είναι πολύ δύσκολο να εργαστεί κάποιος και να αποδώσει, γιατί υπάρχουν θερμοκρασίες, υπάρχουν υδρότες.